Yemek ki bu Ebra. Στη ζωή από άλλο δρόμο. Έλα συνδέσει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαρτίου έχουμε σήμερα. Άλλη μια εκπομπή «Έλα στη θέση μου» είναι κοντά σας. Να ευχηθώ καταρχήν χρόνια πολλά στο Χρύσανθο και στη Χρυσάνθη σήμερα. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα φλέγοντα θέματα, γιατί οι εποχές αυτές είναι περίεργες με τις εκλογές και πολλούς νόμους που αλλάζουν, νομοσχέδια και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν περάσουμε σε όλα αυτά, να κερδίσουμε τα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Η θεματολογία και σήμερα είναι πλούσια. Θα προσπαθήσουμε μέσα από εδώ, από το Διάβλο Flash TV, τηλεοπτικό Διάβλο, να παρουσιάσουμε τη θεματολογία. Εμείς, όπως είπε και η Κωνσταντίνα, και εν ώψη των εκλογών και ευρωεκλογών, θα μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται στα τεκτενόμενα εδώ της περιοχής. Προτάσεις υπάρχουν από υποψηφίους. Από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει και αποφασίζει τι μέλη γενέστε για τον εαυτό του και για τον τόπο. Έτσι είναι, αυτές και αν υπάρχουν. Προτάσεις. Λοιπόν, καλησπέρα. Πολλοί ξέρουν τα άτομα με αναπηρία τώρα προεκλογικά. Θα μας βγάλουν τα χέρια. Αλλά εγώ δεν πιστεύω πολύ. Σε αυτές, ειδικά στις ευρωεκλογές, χτυπιέται η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη των αριθμών. Η επιλογή είναι δικιά σας, κύριε. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι πρέπει να ψηφίσετε. Χτυπιέται η Ευρώπη των αριθμών, όπως είπα. Αυτοί που δεν έχουν το πλούτο, εκεί, κανονίστε τι θα ψηφίσετε. Εμείς για το αναπηρικό κίνημα έχουμε αρκετές καλές προτάσεις. Είναι αρκετά άτομα υποψήφοι. Σχεδόν σε όλα τα ψηφοδέλτια. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής, γιατί δεν εκφράζει άτομα με αναπηρία. Αυτό εγώ θα το λέω και θα το επιμένω. Μιχάλη, καλό είναι να μην υποκινήσεις. Όχι, και να μην εγώ το επιμένω ότι η Χρυσή Αυγή δεν εκφράζει τα άτομα με αναπηρία. Εντάξει, ο καθένας έχει άποψη, δικιά του είναι. Άποψη. Άποψη δικιά μου είναι. Δημοκρατία έχουμε προς να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη σου, αλλά καλό είπαμε. Όσον αφορά τώρα για πολλά άτομα που κατεβαίνουν στις εκλογές, τους έχουμε καλή επιτυχία, αλλά θα τους υπενθυμίσω κάτι. Όταν κατεβαίνουμε στις εκλογές και χρησιμοποιούμε ότι εκπροσωπούμε τα μέα, πρέπει να τα εκπροσωπούμε παντού. Και να είμαστε παντού. Όχι μετά τις εκλογές να τους ξεχνάμε και να το θυμόμαστε κάθε εκλογές για να είμαστε μία δεξαμενή ψήφων προς κάποιον ψηφοφόρο. Αυτό ήθελα να πω και στους συναδέλφους που θα κατεβούν να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι. Η αναπηρία είναι ένα άλλο κομμάτι και ο πολίτης είναι άλλο ένα άλλο κομμάτι. Μαζί είναι το ίδιο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Μιχάλη, μια που μιλάμε για εκλογές, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Πανελλήνια Ομοσποδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμών Ατόμων με Αναπηρία στην Αθήνα είχε το εκλογοαπολογιστικό της συνέδριο, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία άλλαξε ο περιβόητος πρόεδρος ο Γιάννης Ολυμβαίος και πλέον πρόεδρος είναι ο Μοσχολιός Ιωάννης, τον οποίο φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Να ευχηθούμε καλή θητεία στο νέο σας ρόλο πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό που θα θέλαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε, να μας πείτε δύο πράγματα σαν νέος πρόεδρος και σαν νέο διοικητικό συμβούλιο, ποιες είναι οι βλέψεις σας όσον αφορά το γονεϊκό κίνημα της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως έχουν περάσει δύο μέρες από τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα με πραγματικά μεγάλη επιτυχία και κυρίως έτσι με πρωτόγνωρη ενότητα μεταξύ των όλων των συνέδρων. Και φυσικά τα μηνύματα που βγάλαμε ήταν και σαφή και οι στόχοι ήταν επίσης για την πορεία προς το μέλλον, το οποίο ήταν και το σύνθημα του συνεδρίου.
Όπως είπατε και εσείς, εκλέχθηκα από το συνέδριο και ήταν πολύ μεγάλη τιμή αυτή. Ανακοινώθηκε από τον χαρισματικό, θα έλεγα εγώ, πρόεδρο, ήταν πρόταση του Γιάννη του Λιμβαίου, προκειμένου να ηγηθώ στην συνέχιση της προσπάθειας την οποία κάνει η Ποσγκαμαία όσον αφορά, όπως είπαμε, την πορεία προς το μέλλον. Εγώ είμαι στο αναπηρικό κίνημα. Τα τελευταία 8 χρόνια είμαι στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ποσγκαμαία και τα τελευταία 6 χρόνια επίσης είμαι στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ. Τώρα, όλο το Γενικό Συμβούλιο πραγματικά αποτελείται από πάρα πολύ έμπειρα στελέχη και φυσικά είναι και ο Γιάννης Ολυμβαίος μέσα σε αυτό, ο οποίος μας στηρίζει σε κάθε μας προσπάθεια και δεσμευτήκαμε όλοι ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι τον αγώνα για οτιδήποτε χρειαστεί προς όφελος των παιδιών μας. Πρόεδρε, ναι. Αυτό που θέλω να μας πείτε λίγο είναι ότι αν και δεν ξέρω, το γονεϊκό κίνημα τα τελευταία χρόνια είναι παραμελημένο, ας μου επιτραπεί έκφραση, γίνονται πράγματα για τις βαριές αναπηρίες, για τους γονείς που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, με βαριές αναπηρίες. Θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 8 χρόνια. Παρόλο ότι υπήρχε αυτή η κρίση η οποία μας επηρέασε όλους και κυρίως βέβαια τις ομάδες αυτές τις πιο ευάλωτες, όπως είναι τις ομάδες των ίδιων των αναπήρων και των οικογένειών τους. Μέσα σε αυτά τα χρόνια είχαμε πάρα πολλές κατακτήσεις όσον αφορά και συνταξιοδοτικά, αλλά και κυρίως να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δομών μας. Αυτό έγινε και αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν, οι φορείς μας πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήταν η υπογραφή με το ΝΕΟΠΗ για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και φυσικά έχουν γίνει και πάρα πολλά, αλλά έτσι τα πιο σημαντικά σας ανέφερα. Φυσικά βέβαια υπάρχει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι μια μεγάλη ευθύνη και υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο υπό την σκέπη της Ποσγκαμαία. Έχει ξεκινήσει. Ορίστε. Έχει ξεκινήσει. Όχι, εννοώ για τα 8 χρόνια, όχι. Α. Το καλοκαίρι ξαναξεκινάει, αλλά οι διαδικασίες έτσι είναι αρκετά περίπλοκες, αλλά πάντα τα καταφέρνουμε και 3.000 άτομα με αναπηρία, παιδιά, απολαμβάνουν την ψυχαγωγία τους έστω αυτό το δεκαήμερο για κάθε παιδί. Γιάννη μου, καλησπέρα, Μιχάλης ο Μίγκος. Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Λοιπόν, παίρνεις ένα ρόλο από έναν πρόεδρο που ήταν πολύ επιτυχημένο και φίλο μας και σε σένα και σε σένα, του Γιάννη του Λιβαίου. Τώρα τι παραπάνω θα μπορέσεις να προσθέσεις εσύ και είσαι συνεργάτης κοντινός σου Γιάννη. Και είσαι στον χώρο. Σίγουρα του Γιάννη, το ότι δεν ηγεί το Γιάννης είναι κάτι που το ξέραμε. Εν πάση περιπτώσει, λόγω της εμπλοκής του με τη Γενική Γραμματεία της ΣΑΜΕΑ, όντως δεν μπορούσε, ας πούμε, βιολογικά. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι όμως ότι Γιάννης φεύγει, Γιάννης έρχεται πάλι όμως. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Γιάννη, είπες για τα κατασκηνωτικά προγράμματα. Εγώ θα ήθελα να αναβούν αυτές τις θέσεις και να πιέσουμε επάνω τους κυβερνώντες. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αύριο, ποιοι θα είναι μεθαύριο. Ναι, και να κάνουν και οι τοπικοί άρχοντες κάποια κατασκηνωτικά προγράμματα που μπορούν να κάνουν. Mm-hmm. Να πιέσουμε να βγάλουμε και άλλα παιδιά έξω. Και να μην είναι 10 μέρες, είναι παραπάνω, να ξεκουραστούν λίγο οι οικογένειες παραπάνω. Και είναι απέτηση. Μακάρι. Μέσα στην οικονομική κρίση αυτή, πραγματικά το ποσό τέλος πάντων που εγκρίθηκε τότε δεν πειράχτηκε. Δηλαδή παρέμεινε το ίδιο. Αυτό και από μόνο ήταν μεγάλη επιτυχία. Γιατί δώσαμε μεγάλους αγώνες την τελευταία οκταετία για να μην μας περικόψουν το κονδύλι. Από εκεί και πέρα και εμείς θα θέλαμε να κάθονται πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθήσουμε πάντως, πάντα ζητάμε περισσότερα και φέτος θα ζητήσουμε περισσότερα. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να το πετύχουμε, αν έτσι θεωρείτε ότι τώρα πάμε και λίγο καλύτερα στην οικονομία.
Θα το δούμε αυτό. Γιάννη, είδα ότι αυτή τη φορά το συνέδριο, από ό,τι το παρακολούθησα εγώ από μακριά και δεν μπόρεσα να είμαι κάτω για λόγους άλλους, από ό,τι παρακολούθησα που είδα και στο διαδίκτυο και στο live streaming αρκετά πράγματα, ναι, ναι, ήταν πολύ ενωτικό και είδαμε πολύ δύναμη και πολύ πάθος. Είδα πολλές δυναμικές παρουσίες και πολλά άτομα που ήταν στον χώρο, τα είδα πολύ πιο... Γενικά υπήρχε πολύ συμμετοχή. Φοβερή συμμετοχή για αυτή τη φορά. Πραγματικά, πραγματικά είναι έτσι όπως τα λες. Αυτό πολύ... που είπαμε στο συνέδριο, και εγώ τέλος πάντων στην ομιλία μου, θα ήθελα αυτό που σαν επόμενο, μάλλον στην πορεία προς το μέλλον, βλέπω ότι εντάξει, την οκταετία αυτή όπως είπα κατορθώσαμε, στηρίξαμε τις δομές και πραγματικά γίνανε βιώσιμες. Άρα τώρα εγώ θεωρώ ότι το βάρος, το μεγάλο βάρος πέραν των υποχρεώσεων μας έτσι κι αλλιώς, είναι να το ρίξουμε στην ποιοτική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των παιδιών μας. Να πάμε κατευθείαν στα παιδιά. Κατά την άποψή μου θεωρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε, όπως η κοινωνική ένταξη με καλύτερα προγράμματα, όπως η απασχόληση δημιουργώντας κάποιες κίνησες επειδή δημιουργώντας κάποια άλλα πράγματα και όπως βέβαια οι στέγες υποστηριζόμενης διαφύωσης. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς μας, κατά το δυνατόν βέβαια, να μπορέσουν και να κάνουν μια ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη στα παιδιά μας. Ο ρόλος της ΠΟΣΓΑΜΕΑ θα είναι η υποστήριξη προκειμένου των φορέων μας, προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να αναβαθμίσουμε την ποιότητα που προσφέρουμε σαν ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Τι εννοώ με αυτό? Να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές, να γίνει διάχυση των πληροφοριών, να βοηθήσουμε τους φορείς μας να ενταχθούν είτε σε χρηματοδοτικά προγράμματα ή όπου αλλού. Αλλά αυτό να γίνεται σαν κέντρο μέσω της ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Έτσι, μια άποψη είναι αυτή. Υπάρχουν προβλήματα, πρόεδρε, με τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα γονεϊκά, ανά τη χώρα? Σαν τι προβλήματα? Γενικώς, σας έχουν αναφέρει το τελευταίο διάστημα γενικότερα προβλήματα όσον αφορά λειτουργία, συνεργασία με την Ομοσπονδία κλπ? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Όχι, όχι. Ούτε στο συνέδριο υπόθηκε κάτι το οποίο έτσι. Αλλά πέρα από αυτό θα δούμε πάλι. Εδώ, σαν καινούρια, σαν πρόεδρος καινούριος και σαν εκτελεστική, έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε πάρα πολλά πρωτοβάθμια σωματεία. Και στην Αττική και στην περιφέρεια. Ήδη ξεκινάμε από αρχές Απριλίου, ίσως και νωρίτερα, να κάνουμε συναντήσεις. Το ρωτάω βασικά γιατί, όπως είπαμε και πριν, ας πούμε, διανύουμε μια οικονομική κρίση που είναι δύσκολα για τα πρωτοβάθμια σωματεία με τα πενιχρά έσοδα που έχουν, ας πούμε, να χρηματοδοτούνται και να υφίστανται. Με αποτέλεσμα δεν ξέρω κατά πόσον είναι βιώσιμα κάποια από αυτά, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε. Πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο, αλλά πάντως στο συνέδριο, επειδή έγινε ερώτημα στον απολογισμό από τον Γιάννη τον Λιμβαίο στους παριστάμενους, εάν χρωστάει κάποιος σε κάποιον, δηλαδή εννοώ το κράτος προς αυτούς, δεν σηκώθηκε ούτε ένας να πει ότι ναι, μου χρωστάει ο ΕΟΠΗ, μου χρωστάει το Υπουργείο, μου χρωστάει... Οπότε εντάξει, πιθανόν βέβαια να υπάρχουν και κάποιοι που θα τα κοιτάξουμε αυτό. Προβλήματα, αν γνωρίζετε, σχετικά με τον ΕΟΠΗ ως γονείς και δαιμόνες των ατόμων με αναπηρία σε αναλώσιμα κλπ, γνωρίζετε, υπάρχουν? Δεν γνωρίζω κάτι που υπάρχει, δηλαδή που αναφορά τους δικούς μας φορείς. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι τέτοια, αλλά από ότι όσο ήμουν στην εκτελεστική δεν είχαμε κάποιες έτσι σοβαρές καταγγελίες, ας το πω έτσι. Αλλά όπου υπάρχει επιλαμβανόμαστε αμέσως, δηλαδή δεν έχουμε... Γιάννη, σε έχουμε καλή θητεία. Όταν μια καταγγελία γίνεται τεκμηριωμένη, εντάξει, την... Γιάννη, σε έχουμε καλή θητεία. Θα πρέπει να έχουμε έγγραφες καταγγελίες για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς σωστά τη δουλειά. Κατανοητό, Πρόεδρε, κατανοητό. Γιάννη, σε έχουμε καλή θητεία να έχεις, πάνω απ' όλα δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω
Ναι. Αν τελειώνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Ότι πραγματικά γνωρίζω τη δυναμική που έχει η Δυτική Μακεδονία και την οργάνωση και πώς διεκδικεί τα θέματα της αναπηρίας. Πραγματικά έχουμε οδηγό την περιφέρεια τη συγκεκριμένη. Εγώ το διαπίστωσα το 2016 όταν κάναμε εκεί ένα γενικό συμβούλιο της Ποσγκαμαία και επίσης το διαπίστωσα και το 2018 που κάναμε το γενικό συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ. Πραγματικά εγώ τουλάχιστον έμεινα εντυπωσιασμένος από την μαχητικότητα και την οργάνωση την οποία δείχνεται. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Πιθανόν σύντομα να ξαναέρθουμε, γιατί έχουμε μια πρόσκληση από το Σύλλογο Γονέων Οικοδομών της Ορδέας, από τον κύριο Αντοναρίδη. Μας το είπε διάτυπα. Μήπως κάνουμε το κάποιο από τα γενικά συμβούλια. Να χαρούμε πολύ να γίνει πάλι στην Πτολεμαϊδα και θα είμαστε εκεί παρόν. Το ξέρεις. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάντα δυναμικά. Και πάντα διεκδικητικά και πάντα με αγώνες, πολλούς αγώνες. Αρκεί, Πρόεδρε, αυτή η όλη η συνάντηση να μην θεωρηθεί διακριτική ως διάκριση απέναντι όλους τους άλλους. Όχι. Εμείς όταν πάμε σε όλους. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Καλή θητεία, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μιχάλη, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα και των γονέων είναι πάρα πολλά, ειδικά στις βαριές αναπηρίες, όπου εκεί τα πράγματα, όπως αναφέρει και ο Πρόεδρος, ειδικά με τις δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, μάλιστα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει αρκετά πράγματα, παιδιά. Έτσι είναι. Ειδικά εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε κάνει την πρώτη μονάδα αυτισμού, που είναι η πρώτη και πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, η μονάδα της κυρίας Παφίλης, που είναι στη Κοζάνη. Εγκρίθηκε η μεγάλη μονάδα και το μεγάλο όνειρο 30 χρόνια ζωής στο κυνηγό σαν γονείς της Εορδέας. Μιλάμε για την μονάδα πάνω στο νοσοκομείο, το γεροκομείο το Περιβόητο. Μπήκε στα σκαριά, έχει μπει ήδη ο εργολάβος, έχουν αρχίσει ήδη εργασίες. Είναι η Κιβωτός που είναι μια πολύ καλή δομή εδώ, ιδιωτική μια, αλλά πάρα πολύ καλή. Το ΚΑΠΚΟΜ 2 πάει καλά, πάρα πολλά παιδάκια θα βρεθούν εξυπηρέτηση εκεί. Και είπα για τη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία δεν σταματάει, αλλά εδώ θα ήθελα να έχω λίγο αργούς τους γιατρούς εδώ της περιοχής, το υγειονομικό προσωπικό και λίγο την αυτοδιοίκηση που μπορεί να βοηθήσει πολύ στους συλλόγους, αλλά δεν τη βλέπω, τη βοήθεια. Και να πούμε ότι η βοήθεια που ζητάμε πάντα δεν έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι η καθ' αυτού βοήθεια είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Εγώ αυτό που έχω να πω, Μιχάλη, με αφορμή και τη συνέντευξη που πήραμε πριν από τον Πρόεδρο και αυτό που είπαμε στην αρχή όσον αφορά την εκλογική διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποιοι υποψήφοι, είτε επικεφαλής ψηφοδελτίων, είτε υποψήφοι δημοτική και περιφερειακή σύμβουλοι έρχονται στα γραφεία μας και ζητάνε έγγραφες προτάσεις όσον αφορά το τι μέλη γενέστε γενικότερα ως σύλλογος και γενικότερα στο κομμάτι της αναπηρίας, τι θέλουμε να μας κάνουν οι νέοι υποψήφοι, αν εκλεγούν ή δεν εκλεγούν κλπ. Γενικά λαγούς με πετραχυλία μπορούν να τάξουν πολύ. Ναι. Εγώ προσωπικά, Μιχάλη, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή και γενικότερα σε συζητήσεις που κάνουμε με όλους τους εμπλεκομένους, εγώ αυτό που θέλω είναι να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία που υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, νόμοι ψηφίζονται Κωνσταντίνα και Μιχάλη, αλλά δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Ναι, στην ουσία η κυβέρνηση καταργεί στην πράξη τον νόμο για τον ΑΜΕΑ που η ίδια ψήφισε σε σχέση με τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα την 11 ΚΑΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, του 2018 με τις προσλήψεις τότε γιατί που είχαν. Δύο ΚΑΠΑ νομίζω είχαμε, τι θέμα. Γενικά
για να μην τα λέμε νομοθετικά και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει αυτό ο νόμος που λέει ότι στο δημόσιο προσλαμβάνονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας ή πρώτου συγγενικού βαθμού από 50% και 67% ανάλογα και άνω, αλλά υπάρχουν κάποια μικρά παραθυράκια, να το πω, τα οποία παίρνουν πίσω τον ίδιο νόμο και δεν χρησιμοποιούν αυτά τα άτομα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ενώ οι θέσεις είναι για μας, αντιλαμβάνεσαι. Μια που μιλάμε όμως και για θέσεις εργασίας κλπ., να πούμε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί προς διαβούλευση έχει να κάνει με τους υφιστάμενους εργαζομένους δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όπου μοριοδοτούνται η κοινοτικότητα, η κοφή και η τριτεκνή. Και επίσης, από ό,τι διαβάζουμε στο νομοσχέδιο, θα δημιουργηθούν και στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ειδική υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό τώρα είναι πρόσφατο. Είναι πρόσφατο, το οποίο είναι προς διαβούλευση, ναι, και όμως, έχει κατατεθεί προς ψήφιση. Έχω μία ένσταση, παλικάρι μου, εδώ. Τι ένσταση μπορεί να έχεις πάνω σε αυτό? Έχω μία ένσταση. Ποιο θα δουλέψει αυτό το πράγμα, αυτό το πόσο γνώστη θα είναι. Πόσο γνώστη θα είναι. Μα... Και εγώ θα ήθελα να το βάλω. Πάλι θα με πείτε ότι είμαι παρτάκια. Ναι. Πάλι θα το μισεί και οι δύο. Ναι, συνέχισε. Θα το πω εγώ. Πρέπει να έχει εμπειρία. Και πρέπει να είναι ένα άτομο με αναπηρία. Να σου πω κάτι. Εμπειρία. Επειδή γενικώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι της εμπειρίας, κάπως πρέπει να αποκτήσει και οποιοδήποτε μια χύψη εμπειρία. Εγώ λέω αυτές οι θέσεις, αυτά το άτομο τα εκεί άτομα που να θα είναι, πρέπει να είναι άτομο με αναπηρία. Εγώ συμφωνώ. Πέρα από αυτό. Εν μέρη, Μιχάλη, με την πρόταση που λες εσύ, αλλά θα σου πω το εξής. Όταν έχει τα τυπικά προσόντα, τα εκπαιδευτικά και τα που χρειάζονται πτυχία γλώσσης και ιστορίας, δεν είναι άτομο με αναπηρία, παιδιά. Γιατί καλύτερα θα λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί θα αποφασίζουν για μας, μαζί με εμάς. Δεν μου λες. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Πάνω, συγγνώμη λίγο Κωνσταντίνα. Με δίνεις πάσα να σου πω το εξής απλό. Πώς είσαι σύμφωνος με αυτό που λες εσύ, όταν στην αρχή της εκπομπής μου μιλούσες για εμπειρία κλπ. Ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι κατεβαίνουν υποψήφοι σε εκλογές, σκεπτόμενοι πώς και τι κλπ. Αυτό το συνδυάζω λίγο, έτσι. Το συνδυάζω λίγο. Μετά μας ξεχνάμε. Γιατί έχει μια βάση. Εγώ σας λέω ότι η αναπηρία, παιδιά, δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο. Δεν διδάσκεται, εννοείται, και δεν διαφωνούμε. Προφανώς δεν διαφωνούμε και το τονίζω προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ότι θα πρέπει να προσληφθούν άτομα με αναπηρία, όχι μόνο σε όλους τους δομείς και στα νομικά πρόσωπα και παντού, γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα από τον ΟΕΔ, το λέμε και το ξαναλέμε συνεχώς, αλλά και γιατί, για ένα λόγο παραπάνω, ότι θα καλείται να αντιμετωπίσει άτομα του ίδιου, να πω, της ίδιας οικογένειας ευρύτερης. Επειδή το control θέλει να πάμε διαφημίσεις, ναι, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε και πάλι εδώ μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Προεκλογική περίοδο, νόμοι ψηφίζονται, εγκύκλοι βγαίνουν, υποψηφιότητες ατόμων με αναπηρία θέλουν υποψήφοι να βάλουν στα ψηφοδέλτια τους. Για μένα καλά θα κάνουν και θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα όμως, μην είναι διακοσμητικά στοιχεία. Να μην είναι διακοσμητικά στοιχεία, Μιχάλη. Μπορεί η έκφραση αυτή που λες και λέμε να είναι λίγο κάπως, να ακούγεται κάπως, αλλά δυστυχώς το τελευταίο διάστημα παρατηρήσαμε συναδέλφους μας μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια εδώ πέρα, οι οποίοι δεν είχαν ενεργό ρόλο εκπροσωπώντας το κομμάτι της αναπηρίας. Και στηρίχθηκαν από το άτομο με αναπηρία.
Μα γι' αυτό και είναι η κάλπη, Μάρια. Η κάλπη είναι, ναι. Φορά, για να δει και η κάλπη να είναι, αλλά το θέμα είναι μην μου τάζεις προεκλογικά ότι θα βοηθήσω, θα κάνω, θα ράνω. Προεκλογικά μπορείς να ακούσεις πάρα πολλά, εντάξει. Το ξέρεις. Και στο λέω κι εγώ που ξέρεις το λόγο που στο λέω αυτή τη στιγμή, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δαχτυλό μας, υπάρχουν που θα ακουστούν πολλά πράγματα και κάποια αληθή και κάποια μη αληθή. Θα παλέψεις, ρε παιδιά, δεν εδώ θα πέρα παλέψεις. Να πούμε ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Έχω προσφέρει εκεί στα μέρα, γράφει και ένα κατεβατό να πούμε από κάτω. Ο καθένας δεν κρίνεται. Παρεπιπτόντως, μια που μιλάμε για υποψηφιότητες, θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι. Πολλοί υποψήφοι δήμαρχοι, να το πω έτσι, ναι. Παράλληλα με τον συνδυασμό τους, παρουσιάζουν και ιστοσελίδες όπου έχουν δημιουργήσει για να διαφημίσουν τον περιβόητο συνδυασμό με το πρόγραμμά τους. Όταν λες στις σελίδες, εννοείς της παράταξής τους ή γενικά παράταξής προσωπικό... Της παράταξής τους, ναι. Οι μισές είναι μη προσβάσιμες, ρε Μαρία, θέλεις να σου το πω. Αυτό θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ενδιαφερόμαστε για την αναπηρία. Να το πούμε λαϊκά. Ενδιαφέρομαι για την αναπηρία, χτυπιέμαι να έχουμε μέσα τρία άτομα με αναπηρία και η ιστοσελίδα τους δεν είναι προσβάσιμη. Και να διευκρινίσω λίγο κάτι από αυτού. Θέλει πολύ. Καλά όλα τα φανταχτερά, τα χρώματα, πολύ, απλά, φωτογραφικό υλικό, ξέρεις να δείξεις ότι θαυμασμό, το ένα τ' άλλο, αλλά για ένα άτομο με αναπηρία, κυρίως με πρόβλημα όρασης, όλα αυτά είναι ακατάλληλα. Και καλά θα είναι όταν μιλάμε και λέμε ότι είμαστε για όλους τους πολίτες, να το εννοούμε για όλους τους πολίτες. Και να θέλουμε το πρόγραμμά μας να εισακουστεί και να διαβαστεί από όλους τους πολίτες, με αποτέλεσμα να έχουν κρίση όλοι οι πολίτες, εννοείται όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, έτσι. Είτε αυτοπροσώπως, τώρα θα μου πείτε και είτε μέσα εταίρων προσώπων. Μαρία. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να πω, ναι, καλό θα είναι αν θέλεις να έχεις το ψηφοδέλτιό σου ένα άτομο με αναπηρία και να κάνεις κάποιες κινήσεις για το άτομο, παύλα, άτομα αυτά, είναι να ενημερώνεσαι. Βέβαια, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Πράγματα αλλάζουν, πράγματα επανέρχονται. Πάρα πολλές καταστάσεις μπορούμε να συναντήσουμε μπροστά μας, τις οποίες να μην τις γνωρίζουμε. Τώρα θα γι' αυτό μου πεις... υπάρχει και ενημέρωση. Γι' αυτό και είναι και ο σύλλογος και ο κάθε εκπομπή για να έρχεσαι εδώ, να είμαστε όλοι μαζί, να ενημερώνεσαι και προφανώς και θα κάνεις λάθη, αλλά και το θέμα είναι να μάθεις από αυτά τα λάθη. Τώρα μου δίνεις πάσα να σχολιάσω και κάτι λίγο ίσως αρνητικό, ότι πολλά προγράμματα τα οποία πολλοί κατεβαίνουν και λένε το πρόγραμμά μας είναι αυτό, δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζεται κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ή θα εφαρμοστεί ή θα δεις τι έκανες λάθος πιο πριν, εκεί είναι να αποδείξεις. Τι έκανες λάθος πιο πριν για να το αλλάξεις μετά και να συνεχίσεις τα σωστά. Παιδιά, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει βγάλει μία ενήλικος από το 18, ναι. Αρχές του 18, σχετικά με το συμπαραστάτη του Δήμου για τα άτομα με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 Δήμους στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Δήμη στην Περιφερειακή Δυτικής Μακεδονίας είναι 10 και η Περιφερειακή. Δεν έχει εφαρμόσει κανένα στον νόμο. Τι μιλάτε, που ήταν υποχρέωση, που ήταν νόμος του κράτους, δεν έχει γίνει. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση πάνω σε αυτό. Υπάρχει ενημέρωση, έχουν ειδοποιηθεί όλα τα ΟΤΑ, έχουν ενημέρωση από τις 17 πρώτου του 18. Να διευκρινίσουμε, Μιχάλη, ότι το συγκεκριμένο η εγκύκλιο που διαβάζεις έχει να κάνει με το νόμο 4488 του 2017 που μιλάει για το παρατηρητήριο, για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου της αναπηρίας όσον αφορά το κομμάτι των Δήμων και τις εκάστοτε περιφέρειες, όπου κάποιοι Δήμοι ορίσανε υπαλλήλους είτε ιερετοί εκπρόσωποι είπα κάποιοι, εγώ το... κάποιοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του 310, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ωραία. Γι' αυτό φωνάζω και ορίομαι εδώ πέρα. Και εδώ, το στην, θέμα περιοχή δεν μας, είναι, Μιχάλη. Και εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν πολύ ευαισθησία κάποιοι δήμαρχοι. Μιχάλη, ναι. Ηρέμησε. Είπαμε, θα τα πούμε όλα. Όχι, θα τα εξετάσουμε όλα. Κάποιος δήμαρχος προχτές, εδώ της περιοχής μας, μέχρι πάει έκανε και επίπληξη και με κούνησε το δάχτυλο και μου λέει, έχετε παράπονο από εμάς. Από τη θητεία μας. Ναι, έχω παράπονο. Αυτό που είναι νόμος του κράτους δεν το έχει εφαρμόσει.
και μπορούσε να πάρει εδώ για να έχει κάποιον υπάλληλο και να στελεχώσει την υπηρεσία δύο άτομα άνεργα μέσα από το πρόγραμμα, ένα συν ένα για δουλειά. Εγώ γνωρίζω ότι στο Δήμο Κοζάνης γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνονται στο Δήμο Κοζάνης, δεν με κούνησε ο Δήμος Κοζάνης το δάκτυλο, άλλοι με κούνησαν το δάκτυλο ο χωρίς μου. Όλοι κάνουμε και θετικά και αρνητικά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τουλάχιστον τα λάθη σωστά. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για... Εντάξει, όλοι θέλουν στον συνδυασμό τους ένα άτομο με ένα πλή. Αλλά άμα δεις από τις καρτέλες τους, από τα προγράμματά τους. Είπατε προηγουμένως, εσύ το είπε, δεν ξέρω, η Κωνσταντίνα, εσύ πρέπει να το πεις. Όταν αρχίζει μια ιστοσελίδα να γίνει, για να... Είναι ή μια ένα project στο Facebook, για να γίνει προσπάθεια για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι τίποτα και δεν κοστίζει τίποτα. Θέλει, δεν είπα σε θέμα κόστος. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά και είναι, να είναι ενήμερο αυτό. Είναι τυποποιημένο το πρόγραμμα για την προσβασιμότητα και τέτοιο είναι τυποποιημένο. Και μάλλον δεν πιστεύω, δεν έχω τόσες τεχνικές γνώσεις, αλλά δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Το τυποποιημένο είναι τυποποιημένο, αλλά άκουσες πριν τι είπα. Όταν θέλουμε να δείξουμε φανταχτερά χρώματα και εικόνες κλπ. Δυστυχώς όλα αυτά, το πρόγραμμα παράδειγμα ανάγνωσης κειμένου κλπ. Όταν δεν υφίσταται σωστά, δεν μπορεί να, λειτουργήσει σωστά, ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ένας χρήσης με θέμα όρασης, παραδείγματος χάρη. Μετά, από εκεί και πέρα, μετά, Μιχάλη, μετά είναι, το θέμα νόμος, αυτό... Είναι νόμος, γίνει το κράτος ο νόμος. Γίνει ίση μετακίνηση προς όλους. Σήμερα μιλάμε... Έχουν ψηφισία από την νόμη, γιατί δεν εφαρμόζονται. Εκεί είναι το πρόβλημα το δικό μου. Αυτό γιατί δεν είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι ψηφίζονται νόμοι και μετά ψηφίζονται άλλοι που να καταργούν αυτούς που έχουν ήδη ψηφίσει. Έτσι δεν πάει, παιδιά. Το θέμα όμως είναι ο νόμος να ψηφίζεται άλλος ο οποίος καταργεί τον προηγούμενο, αλλά ευθέως. Αλλά το να ψηφίζεται ένας άλλος νόμος, εγκύκλειος το ένα το άλλο, που να σβήνει σιγά σιγά τις ενέργειες και τις λειτουργίες του προηγούμενου νόμου κρυφά, να το πω έτσι, ύπουλα, ας πούμε, είναι κοροϊδία. Κάτω από το τραπέζι να περνάνε. Μα κάτω από το τραπέζι μπορείς να το περάσεις το πράγμα. Τα άτομα με αναπηρία, θέλοντας και εμείς, έχουν δύναμη. Άλλο που δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Πώς και γίνεται. Δεν τα παρακολουθούμε όλα. Και αυτό ναι. Το τελευταίο που είναι, αυτή η κυβέρνηση ψήφισε αυτό το νόμο, αυτή η κυβέρνηση και σε αυτή την κυβέρνηση κάποιοι πάνε κόντρα. Σε άλλες ομάδες δεν πάνε παραδείγματος στο κοντρό όσο πάνε σε εμάς. Και εδώ πέρα είναι κάποιοι που έχουν κοντό μυαλό. Τώρα άμα το πας αυτό, και εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί πολύ σύντομα. Με τη δημοσιότητα που πήρε και δεν μας ξέφυγε. Και ευτυχώς δεν μας ξέφυγε, γιατί είναι πολλά άτομα που παρακολουθούν τα τεκτομένα όπως εμάς. Γι' αυτό είπαμε, η σωστή ενημέρωση. Και όταν δεν ξέρεις, θα ρωτάς. Μα ούτε κι εμείς τα ξέρουμε όλα. Και εγώ τι πέφτει στην αντίληψη των άλλων, καλό είναι να το συζητάμε. Και να διαχέεται η πληροφορία ανάμεσά μας για να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ λέω τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, μάλλον. Να πούμε, επειδή μας ρωτάνε τα προνοιακά, τι μέλη γενέστε. Αύριο το πρωί πληρώνουμε. Να πούμε ότι ήδη από απόψε έχει ξεκινήσει η διαδικασία Δίας σήμερα και αύριο να καταθέτει τα χρήματα στους δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Με αποτέλεσμα όλοι όσοι είναι δικαιούχοι όλων των προνοιακών επιδομάτων, όλων των κατηγοριών, μέχρι αύριο θα έχουν επιστωθεί τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο εγχείρημα για την αναπηρία, όπου πλέον όλα τα άτομα με αναπηρία πανελλαδικά πληρώνονται την ίδια μέρα. Και κάθε μήνα. Από εδώ και πέρα μας έχουν πει ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, εκεί λυπάμαι τους υπαλλήλους. Θα φανεί. Μιχάλη, γιατί δεν λυπάσαι. Είναι, όλα είναι θέμα αυτοματοποίηση. Άμα θα μπει το τρένο πάνω στις ράγες, όλα είναι μετά μπούσουλας. Και εξάλλου υπάρχει εκπαίδευση. Απλώς το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, Μιχάλη. Και το έχουμε πάρα πολλές φορές. Η μη λειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ τους. Όπου όταν ένα σύστημα δεν συνεργάζεται με ένα άλλο για να αντλήσει πληροφορίες για τον πολίτη και θα πρέπει η υπηρεσία συνολικά να μεριμνήσει για να στείλει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους συγκεκριμένους
πολίτες τέλος πάντων, εκεί είναι το μεγάλο χαμός. Εκεί πάσχουμε, Μάρη, και εκεί πάσχουμε και σε κανένα. Πάσχουμε σε εμείς, σε ελέγχωση του τέτοιου, και ψάχνουμε, πάσχουμε και ακόμα κάτι στις υπηρεσίες. Και ένα άλλο πρόβλημα. Είναι σήμερα οι υπηρεσίες δεν είναι προσπεράσιμες για τα άτομα με αναπηρία. Κάποιες κατηγορίες αποκλείονται. Όπως είναι οι φίλοι μας οι κουφοί, όπως είναι οι φίλοι μας. Τους οποίους αποκλείουμε και από εδώ από την εκπομπή, έτσι. Ναι, από την εκπομπή το λέμε ευθέως ότι αποκλείονται. Οι τυφλοί, όπως είναι κινητικά. Άτομο το οποίο μπορεί να κάνει. Εμείς έπρεπε να έχουμε, κορίτσι μου. Έπρεπε, υπάρχει στην περιοχή μας. Υπάρχουν άτομα στην περιοχή μας τώρα, αλλά δεν είναι πιστοποιημένα δυστυχώς. Και οι κουφοί, η Ομοσπονδία Κουφών κάνει ένα μεγάλο λάθος. Έχουν βάλει κάτι τεράστια ποσά για πιστοποίηση και είναι ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Και αυτό πρέπει να ανοίξει κάπου και να σπάσει. Γιατί είναι και ένα πόσιμο εκείνο. Έχουμε μία γλώσσα που τη γνωρίζουμε εμείς και μόνο εμείς. Δεν είναι έτσι. Να ισχύει αυτό το πράγμα. Και μετά, πώς θα πάμε στα γραφεία των ΠΚΠΕ εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όταν δεν έχει κάνει θέση πάρκινγκ? Ο ΠΚΠΕ δεν έχουμε σχέση με τον ΠΚΠΕ εμείς. Εκτός αν έχεις πολλά χωράφια και έχουν καταστραφεί και θες να πας να πάρεις αποζημίωση. Εκτός αν μας κρύβεις ότι είσαι γεωκτήμονας, ας πούμε. Και... έχουμε κάποια χωράφια, έχουμε και εμείς. Α, έχεις χωράφια. Εντάξει. Χωράφια, έχουμε και εμείς. Μάρια, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε για το άρθρο 6 του ΕΚΠΗ. Να αλλάξουμε και να πούμε ότι. Σημαντικό θέμα κι αυτό. Είναι ένα σημαντικό θέμα που συνάδελφοί μας με χρόνιες παθήσεις, δυστυχώς, για λόγους δεν ξέρω ποιοι λόγοι είναι, μέσω του σύστηματος κρατογράφησης, ενώ θα πρέπει να τους χορηγείται μηδέν συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή, δυστυχώς τους βάζει ποσοστό όπου με αποτέλεσμα φάρμακα τα οποία είναι ακριβά για την ζωή τους και γενικότερα για την καθημερινότητα που τα παίρνουν, αναγκάζονται και τα πληρώνουν ποσοστό συμμετοχής, φυσικά που δεν τους συμφέρει κιόλας, έτσι. Δεν ξέρουν και κάποιοι γιατροί να πούνε τα γράφουν, παιδιά που τα συνδέουν να γραφούν. Αυτό δεν το ξέρουμε, Μιχάλη, τι ακριβώς γίνεται δεν εκεί. Δεν ξέρουμε τι και πώς. Εκ του αποτελέσματος μιλάμε. Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ότι το σύστημα ζητογράφησης. Στον τύπο, αυτή τη στιγμή τα μέλη μας είναι ενήμερα. Ποια διάταξη είναι. Σήμερα είναι ανεβασμένη και από το Facebook το δικό μου και από την Περιφερειακή Ομοσπονδία και σε όλα τα site τα δικά μας παίζει. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και η ΕΣΑΜΕΑ ζητάει την παρέμβαση του Υπουργού για την επίλυση του ζητήματος αυτού, καθώς και την εξέβρεση τρόπου, το τονίζει αυτό το πράγμα, επιστροφής των χρημάτων που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι. Γιατί είναι πράγμα πολύ σημαντικό. Κάποιοι έχουν καταβάλει τεράστια ποσά. Δεν μιλάμε τώρα για το μέγεθος και το πόσο. Και μετά έχει προκύψει ένα μεγάλο θέμα μεταναλώσιμο από το ΕΚΠΗ. Ακόμα είμαστε. Πολεμάμε και πολλοί συνάδελφοι με σταματάν, ρωτάνε για τα αναλώσιμα τα έχουμε οποία προέρχονται στα ουροποιητικά κυρίως. Έχουν κοπεί αρκετά πράγματα, κάνουμε ένα αγώνα και εδώ θα ήθελα τη συμπαράσταση όλων σας, όχι μόνο να μας σταματάτε στον δρόμο και άμα γίνει κάποια πορεία να είμαστε παρόν και εμείς εκεί, όχι μόνο να θέλουμε να επιληθεί το θέμα. Μετά να πάμε για τα μαξίδια. Τα μαξίδια ή τα βοηθήματα, πολλοί λένε ένα μαξίδιο λέει ας πάρετε κάτι πιο φθηνό. Αν πάρουμε κάτι πιο φθηνό, αγαπητοί μου, θα είναι για ένα χρόνο. Ενώ το μαξίδι που πρέπει να πάρει το κάθε άτομο που είναι το κουστούμι του για μένα, το παντελόνι του ή το παπούτσι του. Γιατί είναι ξεχωριστό για το κάθε άτομο. Είναι ξεχωριστό κάθε άτομο. Κοστίζει, παιδιά, και πρέπει να παίρνετε στο ακέραιο να πληρώνετε γιατί θα αντέξει 7 και 12 χρόνια. Πάμε να δούμε μετά, λίγο. Είναι κάποιοι για τα CPAP εδώ στην περιοχή μας. Είναι τα μηχανήματα τεχνική που κάνουν με τεχνική αναπνοή. Κάποια άτομα κοιμούνται το βράδυ. Τα οποία τα χρησιμοποιούν κάποιοι αντί να κόψουν το τσιγάρο, γιατί το τσιγάρο είναι ζωής και θανάτου πρόβλημα. Απέναντία συνεχίζουν και καπνίζουν. Έτσι, και καπνίζουν. Για μένα χτυπάει κάμπανα. Και, και στους χώρους στους οποίους κοιμούνται και καπνίζουν. Εγώ είμαι κατά του κάπνισμα σε δημόσιο χώρο όταν ενοχλείται ο άλλος. Και εδώ ας γίνει ο ηλεκτρικός. Συγγνώμη λίγο, τι είπες τώρα, είσαι κατά του καπνίσματος σε δημόσιο χώρο όταν ενοχλεί το άλλος. Ναι, να βγουν όμως οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Να ψάξουν και σαν τη σύνομη κατηγορία. Άρα δηλαδή σε και στα νοσοκομεία και στα γιατρία. Μιλάς για δημόσιους χώρους, ναι, το καταλάβαμε. Και στα δικαστήρια της Κοζάνης και ακόμα μέσα στα δημαρχία. Δηλαδή σε δημόσιους χώρους. Συγκεκριμένα.
που καπνίζουν, αυτοί που καπνίζουν για τις δηλαδή. Για τις κοζάνες συγκεκριμένα που έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Ναι. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λες. Όχι, σαν δικαστήριο της Κοζάνης ήμουνα προχτές και καπνίζαν σε όλους τους διαδρόμους. Το λέω έτσι. Το λέω γιατί το είδα με τα μάτια μου. Μάλιστα. Περίεργο. Δεν μου γιατί δεν το είδα στην αντιπεριφέρεια να καπνίζουν στους διαδρόμους. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Εγώ τα έχω δει και το λέω. Άρα δηλαδή και εσύ που καπνίζεις σε δημόσιες υπηρεσίες και σε δημόσιες χώρους είσαι παραβάτης. Σε μέρη που απαγορεύονται, είμαι καπνιστής μανιώδης. Τι είπες, τι δεν κάνεις, είπες. Όταν είμαι μόνος μου, ανάβω τσιγάρο παντού. Είμαστε δύο άτομα εδώ πέρα που μπορούμε να σε διαψεύσουμε για αυτό το κομμάτι. Ναι. Κάποια βιντάκια θα πρέπει να κυκλοφορούν, μου φαίνεται. Να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να δίνουν προ... Αυτά δεν είναι μωρά. Καλά. Εγώ λέω πριν κυκλοφορήσουν αυτά τα βιντεάκια να πάμε να δούμε το άλλο το βιντεάκι, γιατί πιάσαμε πολύ ευαίσθητο θέμα για σένα. Πάμε και το σχολιάζουμε στη συνέχεια. Όπως βλέπετε, ζωντανή εκπομπή, ο Μιχάλης παρεμβαίνει παντού, σηκώνει τηλέφωνα, κάνει. Εντάξει, παιδιά, πολλοί θαυμασίες, πολλά προβλήματα, πολλά τηλεφωνήματα. Γι' αυτό και τώρα θα πέσει το άλλο βίντεο για να σε αφήσουμε να ολοκληρώσει το τηλεφώνημά σου. Πάμε να τα δούμε. Όπως βλέπετε, θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι ο αθλητισμός, και ειδικά στο προηγούμενο βίντεο που είδαμε την αθλητική ομάδα του μπάσκετ, όταν υπάρχει ενεργή συμμετοχή μεταξύ των φιλάθλων και των συμπαιχτών, πολλά καταφέρνονται. Και την βοήθεια των φορέων επίσης. Έτσι ακριβώς. Ένα πράγμα δεν είχε καταλάβει, παιδάκι. Για πες μας, παππού, εσύ, μας εμάς τα παιδάκια, τι δεν έχουμε καταλάβει. Η συνεκπαίδευση που λέω και επιμένω εγώ, είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Ό,τι αναπηρία και να έχει όταν έχεις ένα παιδί και το έχεις βάλει από μικρή ηλικία μαζί τους, δεν ξεχωρίζουν. Το αδύναμο το κάνουν ένα. Το είδατε με τον μπάσκετ. Εμένα μου θύμισε τα νιάτα μου. Παίζαν τα παιδιά μπάλα, εγώ δεν ήμουν στην άκρη, ήμουν αρχηγός. Έπαιζα κανονικά. Με μια πατέρισα με το ορθοπαιδικό, καθόμουν εκεί όρθος έπαιζα. Συμμετείχα. Και το παν είναι η συμμετοχή. Και ο αθλητισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι για τα άτομα με αναπηρία και κάνω έκκληση σε όλους τους δημάρχους να κάνουν το μαζικό αθλητισμό και ειδικά τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κοινωνικοποιούνται τα άτομα με αναπηρία. Και ξαναλέω. Συμφωνείς αυτό που είπα. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να πω ότι ξεκινάει από την οικογένεια και πάνω απ' όλα να έχει παιδεία αυτή η οικογένεια. Όχι το συγκεκριμένο παιδί μόνο. Και όχι η συγκεκριμένη οικογένεια με το άτομο αυτό με αναπηρία. Από το σπίτι και στη συνέχεια από το σχολείο για να μπορέσει να διδάξει το κάθε σχολείο τη διαφορετικότητα. Να μην φοβάται το παιδί κάτι ξεχωριστό και κάτι λίγο διαφορετικό από το ίδιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρώτα από το σπίτι και μετά από το σχολείο. Γιατί το σχολείο είναι η δεύτερη οικογένεια. Εκεί μπουν οι σωστές βάσεις και δομές, συγγνώμη, τότε μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Βέβαια, με τη σωστή υποστήριξη σήμερα, από τον καθένα. Σήμερα, Κωνσταντίνα, υπάρχουν και οι επιστήμονες, υπάρχει και η ειδική αγωγή. Υπάρχουν και γυμναστές που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια που είναι εξειδικευμένοι πάνω στα θέματα της αναπηρίας. Ναι. Υπάρχουν και το αναπηρικό κίνημα που μπορεί.
Όταν κάναμε τον μπάσκετ στη Λεμονίδα, παιδιά μου, θυμίζετε τώρα 35 χρόνια πίσω. Δεν ζούσαμε. Εσείς ήσαν τελείως μωρά. Ναι, εγώ δεν ζούσα, τι εννοείς. Ναι, εσύ δεν ήσουν καν γεννημένη. Όταν πήγαμε στο γυμναστήριο με τα νοσοκομιακά μαξίδια και παίζαμε σε μια γωνία τρία άτομα, δεν μας έβαζαν κάποιοι μέσα, φοβόταν να μην τους χαλάσουμε το πλαστικό. Να είναι καλά οι σκληροί αθλητές των βαρέων αθλητημάτων, με την τρυφερή καρδιά το λέω, μοιράστηκαν μαζί μας στο γήπεδο και ποδόσφαιρο παίξαμε. Και τον Πτολεμαίο το κάναμε πρώτο σωματείο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Αλλά αυτά με τη βοήθεια των παλαιστών της Πτολεμαίδος. Έχω να το λέω αυτό, το πράγμα και θα το λέω. Τελείωσες. Ναι. Εγώ θα σου πω όμως το άλλο. Ναι. Επειδή εμείς ήμασταν μωρά και κάποιοι άλλοι ήταν αγέννητοι τότε, ναι, σύμφωνα με αυτό που είπες, εγώ θα σε πω τι διαφορά έχει το τότε με το τώρα, που τότε με τις όποιες δυσκολίες δημιουργήθηκε αυτό το οποίο περιέγραψες και σήμερα δυστυχώς... Περίμενε λίγο. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όταν προηγουμένως είπες... Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και δεν τα κάνουν χρήση. Δεν υπάρχουν και δεν τα κάνουν χρήση. Άλλο δεν τα κάνουν χρήση και άλλο δεν υπάρχουνε. Άλλο δεν υπάρχουν και άλλο δεν τα κάνω χρήση. Γιατί ζήτησες από τους υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες, τους αυτοδιοικητικούς, να κάνουν προγράμματα κλπ. Εγώ σου λέω, θα κάνουν προγράμματα και θα το βάλουν και στο πρόγραμμά τους. Το θέμα είναι, θα δημιουργηθούν ομάδες, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι πάλι, είτε είναι οποιοδήποτε άθλημα, πιστεύω, για να βγει η αναπηρία δυναμικά μπροστά. Και στην περιοχή μας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του. Φωνάζεις, συγγνώμη λίγο, φωνάζουμε για το κολύμβηση. Γιατί δεν γίνεται κάτι σοβαρό στο κομμάτι της κολύμβησης. Εκεί είναι μια μεγάλη γάγγραινα, γιατί μερικοί θέλουν να τα τσεπώνουν από τις πίσω πόρτες και μαύρα. Και το λέω ευθαρσώς εδώ πέρα, δεν πάνε, κάνουν σαμποτάζ και έχουν μάθει τους γονείς να τους αρμέγουν 40 και 60 ευρώ σε κάθε γωνία. Και οι γονείς δεν μιλάνε. Όχι, κύριε, μαζικός αθλητισμός, θέλετε, κύριε, ελάτε εδώ. Και να γίνονται μέσα τα προγράμματα, μέσα από τις δημόσιες δομές. Να υπάρχουν όπως ήταν τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και λειτουργήσαν και έβγαλαν πολλά άτομα με αναπηρία έξω. Μην ξεχνάτε ότι το Λεμονίδα να διασμίσει 60 αθλητές. Είχε 15 αθλητές μόνο στο μπάσκετ. Το πρόλαβε εσύ τον μπάσκετ. Συμφωνώ. Τώρα γιατί δεν έχουμε όμως, αγόρι μου. Γιατί δεν έχουμε πού να πάμε. Πού να πάμε να κάνουμε γυμναστική. Γιατί το δεν έχεις που να πας. Είναι το μοναδικό που θέλουμε θεραπευτική κολύμβηση και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Γιατί γίνεται αυτό, Μιχάλη? Γιατί κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα άτομα με αναπηρία, γιατί έχουν λεπτά. Γιατί πλέον γνωρίζουν, έχουν μορφωθεί σε εισαγωγικά, γιατί ναι, παιδεία δεν υπάρχει εφόσον υπάρχουν αυτές οι δομές και δεν υπάρχει ο μαζικός αθλητισμός. Και ξέρουν πώς να το εκμεταλλευτούν. Μήπως εμείς, αυτή σαν είναι η διαφορά κίνημα με το τότε, εμείς, Μιχάλη. Εμείς σαν ένα εμπειρικό κίνημα δεν πήγαμε να διεκδικήσουμε και να πούμε πόσες λωρίδες έχει η πισίνα. 8. Η μία για το άτομο με αναπηρία μας. Δεν είμαστε πολίτες, 10%. Να την πάρουμε εκείνη. Και να φέρουμε δικό μας πρόγραμμα. Για ποιο λόγο? Δεν μπορεί μέσα σε κολυμπητήρια ή σε γυμναστήρια να μην υπάρχει ένα άτομο με αναπηρία, για να μπουν και τα άτομα με αναπηρία. Ή παράδειγμα, στο ΔΑ Κοζάνη σήμερα, στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ να μην υπάρχει ένα άτομο με αναπηρία. Γιατί όχι? Οι ανάπηροι δεν κάνουν αθλητισμό. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό που λες. Δεν έχει, κορίτσι μου. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό που λες. Κράτα το λίγο αυτό. Θα το κρατήσω. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν μπορεί σήμερα. Το καλύτερο έχουμε το καλύτερο κολυμπητήριο στην Ελλάδα. Πάντως, από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα. Ναι. Τώρα όμως δεν είναι άτομα με αναπηρία, είναι εκτός. Έρχονται ξένοι και κάνουν προπονήσεις εδώ. Φέρουμε και πανελλήνιο Όχι πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αμαία. Ξένα παιδιά φέρουμε, δεν φέρουμε τα δικά μας να κάνουν. Ωραία. Μετά μην πας μακριά. Έχουμε ένα από τα καλύτερα γυμναστήρια, πολύ καλό γυμναστήριο. Κλειστό. Της λέω εγώβρισης, στην Κοζάνη. Περίμενε. Ομάδα μπάσκετ δεν έχουμε με αμαξία. Περίμενε. Εγώ στο λέω. Περίμενε. Αυτό τον καιρό. Επειδή πρέπει να συνοψίσουμε γιατί το κοντρόλ διαμαρτύρεται. Μην τα καταδικάζεις όλα κατευθείαν. Δεν καταδικάζω. Βάλαμε πολλά θέματα συζήτηση. Να τα κλείσουμε λίγο. Μακάρι να μπορούμε να τα λύσουμε. Γιατί έχω ενημέρωση. Ναι.
Μακάρι έχω να μπορούν να επιβληθούν. Θα δεις και ευελπιστώ να προχωρήσει γιατί είναι σε πολύ θα καλό. Θα είμαι αργός, θα είμαι ο πρώτος που θα βάλω πλάτη να τα στηρίξω. Ωραία. Είμαι 53 χρονών, υπόσχομαι ότι θα ξαναγυρίσω να παίξω και μπάσκετ. Πάλι μας είπε την ηλικία του. Τα προσωπικά δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, κάποιοι δεν τα κρύβουν, τα βγάζουν στον αέρα. Έτσι. Χωρίς με την προσωπική του συνένεση. Είναι πάλι καλά, θα τα βάλουμε μαζί μου στο μπάσκετ που στέλνουν και μηνύματα. Ωραία, ακόμα θα τα βάλουμε. Θα τα βάλουμε όλοι. Θα έρθουμε έτσι αντιμέτωποι δική σου. Και θα υπάρχουν και βιντεάκια. Θα υπάρχουν και βιντεάκια. Ποιος μπορεί να τα καταφέρει και όχι. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα και τι θα γίνει με το καινούργιο κολυμπητήριο της Κοζάνης που θα ανοίξει και κατά πόσο θα είναι προσβάσιμο και κατά πόσο εδώ θα να έχει πούμε, να πούμε ότι έγινε και μία προσπάθεια από τους ιδιώνοντες του καινούργιου κολυμπητήριου της Κοζάνης που ήρθαν, έδειξαν τα σχέδια και ρώτησαν πού χρειάζονται παρεμβάσεις. Ακριβώς. Είναι πρωτοποριακό γι' αυτό. Ακριβώς. Και εδώ πρέπει γι' αυτό να πούμε και για ένα φίλο Παόχη, για ένα φίλο Παόχη και δημοτικό σύμβουλο της Κοζάνης, μην το πω τώρα και το κάνω και διαφήμιση. Για να φίλο πάω και ξέρει ποιος είναι αυτός. Και για τα άτομα που δουλεύουν εκεί πες. Και για τα άτομα που δουλεύουν εκεί. Ήρθαν και είπανε, θέλουμε την άποψη, όχι μόνο την προσωπική σου, και την άποψη των ατόμων με αναπηρία. Να λέμε και κάποια πράγματα. Δεν αδικούμε κανένα, Κωνσταντίνα. Η πορεία θα δείξει το μέλλον και οι πράξεις. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς τώρα είναι τζάμπα και βερεσέ. Εγώ, εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι ζούμε σε μια ήδη προεκλογική περίοδο όπου οι υποψήφοι αναγγέλνουν τους υποψήφιους. Να ευχηθώ σε όλους τους υποψήφιους ό,τι καλύτερο και ας κερδίσει φυσικά ο καλύτερος. Εννοείται. Καλά θα είναι όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι που θα μπουν σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο επιθυμούν και θα χρησιμοποιούσουν και την αναπηρία για να πούνε ότι εκπροσωπούν την αναπηρία. Καλά θα είναι να μην τη χρησιμοποιούσουν για πάρτι τους μόνο, να τη χρησιμοποιούσουν για το κοινό καλό, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσει ο τόπος και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους ένα καλύτερο αύριο. Γιατί μπορεί να μιλάμε, Μιχάλη και Κωνσταντίνα, για εκπαίδευση μέσα στην οικογένεια, μέσα στα σχολεία, αλλά εάν αυτοί που ασκούνε διοίκηση δεν το καταλάβουν αυτό και δεν το χρησιμοποιήσουν προς όφελος της κοινωνίας, δυστυχώς θα λέμε μόνο λόγια. Καλό βράδυ από μένα. Έχω να πω ένα πράγμα, Μάρη. Η προεκλογική περίοδο είναι μια περίοδο. Θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, θα υπάρχουν εντάσεις, θα υπάρχουν. Αλλά αυτοί όλοι που βάζουν να σκέφτονται το αύριο. Τελείωσαν οι εκλογές, βγήκε όποιος είναι να βγει. Καλή του τύχη, ήταν πιο άξιος, τον επέλεξε ο κόσμος. Καλά. Την άλλη μέρα να μαζευτούμε όλοι μαζί να κοιτάξουμε τον τόπο. Όχι τα άτομα με αναπηρία. Όλο τον πληθυσμό. Και εδώ η περιοχή έχει πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι από τα προβλήματα, είναι η αναπηρία. Αν και καλή νύχτησα, θα σε πω το εξής. Κοιτώντας τα άτομα με αναπηρία, κοιτάς όλους τους συμπεριλαμβάνει. Το ξέρω, Μάρια, αλλά δυστυχώς κανείς δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω την άλλη μέρα των εκλογών να εργαστούμε όλοι μαζί να πάμε μπροστά αυτό το τόπο. Και αυτός ο τόπος της Δυτικής Μακεδονίας είναι ευλογημένος. Και ειδικά εδώ το λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεμαίδος είναι από τα καλύτερα λεκανοπέδια της Ευρώπης. Έχουμε νερά, έχουμε φυσικές ομορφιές, έχουμε πολλά. Πρέπει να το αναδείξουμε. Πρέπει όλοι μαζί την επόμενη μέρα να δουλέψουμε, να αφήσουμε κατά μέρος τις πικρίες που έχουμε με τις εκλογές. Κύριοι, μόνο με δουλειά γίνεται προκοπή. Με λόγια δεν βάφονται αυγά. Έτσι και δεν πιάνονται ψάρια άμα δεν βρίσκεις τα μπούτια σου. Έτσι ακριβώς. Γιατί γενικά στο κομμάτι που βασιζόμαστε τα άτομα με αναπηρία είναι η συνεργασία. Η συνεργασία και η συνεχής πληροφόρηση για να πας και μπροστά κιόλας. Δεν έχω να πω να συμπληρώσω κάτι άλλο πέρα από αυτά που είπατε, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Θέλοντας και μη τέλος τα ψέματα. Θα δούμε και θα κρίνουμε τι έχει γίνει σωστά και τι έχει γίνει λάθος. Ο καθένας παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Από εκεί πέρα θα συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και στην επόμενη εκπομπή. Σας έχουμε και μια έκπληξη. Επιφυλασσόμεθα βέβαια γι' αυτό. Επιφυλασσόμεθα και εγώ πριν να κλείσουμε,
Θέλω να πω, τελείωσα, θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο. Το κοντρόλ φωνάζει. Φωνάζει. Ήδη είπες πολλά, λες. Πες το και θα πω δύο κουβέντες θα πω μόνο στο κοντρόλ. Πες. Ο αθλητισμός, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει για τα άτομα με αναπηρία. Παρακαλώ πολύ. Βγάλαμε πολύ κόσμο με τον αθλητισμό. Όλοι οι αιρετοί και αυτοί που είναι στα προγράμματα τώρα και σκέφτονται να είναι αυριανοί δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή οτιδήποτε, να βάλουν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία μέσα στη κοινωνία. Αυτό είναι. Μπορούμε να βγάλουμε πολύ κόσμο έξω. Αυτό θέλω να του ζητήσω. Αυτό και ζητάω. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το θέσει και εσύ ίδιο από κοντά από τον Δήμαρχο, αν ποτέ σου δοθεί η ευκαιρία. Μπορεί. Πολύ πιθανόν. Αυτή τη στιγμή είναι. Το νέο Δήμαρχο όμω, έτσι. Ναι. Νέους παλιούς δημάρχους. Εγώ στέλνομαι το θεσμό όποιος είναι. Όποιος ναι, είναι, το νέο δήμαρχο. Α, να πούμε και περαστικά στον δήμαρχο που περνάει δύσκολα τον δήμαρχο Εορδέας του Σάββατο Ζαμανίδη και να επανέλθει γρήγορα άνθρωπος. Μακάρι. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να έχουμε ένα όμορφο βράδυ και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Καληνύχτα. Την έκπληξη θέλω να. Η έκπληξη, κάτσε. Η έκπληξη. Πολλά λες. Σταμάτα να πούμε μια καλή. Ποια έκπληξη, σε λίγο δεν θα υπάρχει έκπληξη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Είμαι και εγώ εδώ. Στη ζωή από άλλο δρόμο. Έλα, συνδέσεις.